Καλημέρα. Βεβαίως. Ξαναγυρίσαμε. Βεβαίως, ξαναγυρίσαμε κυρίες και κύριοι. Καλά, εδώ είμαστε. Τη αναγύρισε που είχε απόλυτο νόημα. Ξαναγύρισε, είχε ένα νόημα. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη Φωλιά των Κούκου, την αγάπη μας από όπου και μας βλέπετε, Ελλάδα-Κύπρο. Και ξεκινάμε με μερικές ανακοινώσεις. Φυσικά πρώτον, θα ξεκινήσουμε. Βλέπετε ότι τηρούμε, εκτός από εμάς τους δύο, τηρούμε, για εύλογους λόγους, τηρούμε οι υπόλοιποι τις αποστάσεις μας. Μας λείπει ο Στέφανος, άρα μας βλέπετε... η Τζόρτζια, είναι η Μαριλού μας εδώ, είναι και ο Γιώργος μας εδώ. Θα το κάνουμε λίγο ένα αλλάξ, παιδιά. Θα είναι ναι. Εκ παραδρομής λοιπόν, οι αγαπημένοι μας, για να μην είμαστε όλοι μαζί, τηρούμε... ναι, εκ περιτροπής, συγγνώμη. Τι είπα, εκ παραδρομής. Όλα επιτρέπονται, σωστό, είναι εκ παρατροπής. Λοιπόν, γιατί πρέπει να τηρούμε όπως όλοι μας, πολύ σωστά και όσο οφείλουμε για την δημόσια υγεία και για το δικό μας καλό, τους κανόνες υγιεινής. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι είμαστε έτσι με έναν τρόπο, φυσικά μαζί σας, κοντά σας, όπως όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις εργασίες τους, όπως όλοι οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν και θα είναι όπως και είναι όλες αυτές τις μέρες στο πόστο τους. Έτσι ακριβώς κάνουμε και εμείς, τηρώντας όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να παραμείνουμε υγιείς και εμείς σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μας να είναι όπως πρέπει, έτσι ώστε να μην φοβούνται και να μην γίνουν πράγματα που κανείς δεν θέλει και απέφχεται. Και θα δείτε ότι όλοι οι καλεσμένοι μας, ξεκινώντας σήμερα από την Μαριάννα, η οποία έφυγε από το MasterChef, όπως είπαμε, θα είναι μαζί μας, αλλά η Μαριάννα θα είναι μαζί μας με Skype, έτσι ώστε και να μπορέσουμε να της μιλήσουμε, αλλά και να είμαστε και εμείς, αλλά και η ίδια ασφαλής. Αντιστοίχως, πρόκειται να γίνει όλο το πρόγραμμα μας να διαμορφωθεί ανάλογα και δεν είμαστε εκτός των ημερών. Έχουμε όλοι ανασφάλεις, έχουμε όλοι αγωνίες, έχουμε όλοι πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε, θέλουμε να τα περάσουμε και σε εσάς, ό,τι ξέρουμε περισσότερο ή ό,τι θα μάθουμε από τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατήσουμε συντροφιά, πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, με τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, μια και το Star, καθώς και η παραγωγή μας, η Green Pixel, έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μπορέσει δρακόντια να βγει εδώ η εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες ζωντανές εκπομπές του σταθμού, αλλά και για το γενικότερο πρόγραμμά μας. Μόνο ο Νίκος Βλάχος έμεινε εδώ. Με λίγα λόγια, με για λίγα να λόγια το πούμε, είμαστε εδώ γιατί ο πατέρας εντάξει, είναι αρνητικός. Με λιγότερα λόγια να το πούμε ότι έχουμε μείνει το 1 τρίτο των ανθρώπων. Αλλά είμαστε εδώ, αλλά είμαστε εδώ όμως. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε με πάρα πολύ κέφι και να πω προσωπικά ένα τεράστιο ευχαριστώ και για τις ευχές σας όταν ανακοίνωσα ότι θα πάω να κάνω προληπτικά το τεστ, ως αισθάνθηκα ότι όφυλα και κατόπιν της εντολής και της προτροπής της γιατρού μου. Να σας πω μετά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης που... πάλι για τις ευχές που μου στείλετε όταν βγήκε αρνητικό το τεστ. Πραγματικά ήταν συγκινητικό. Εγώ το έκανα αυτό γιατί αισθάνθηκα ότι όφιλα να το κάνω, επειδή είχα κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Δεν μου ήρθε δηλαδή έτσι ξαφνικά να πάω, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, όπως πολύ σωστά ξέρετε. Μόνο αν έχουμε κάποια συμπτώματα, γιατί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, όπως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, στα βενζινάδικα κτλ., είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα, το ξέρουμε όλοι, ένα εξαιρετικό φόρτο εργασίας. Άρα προσπαθούμε όλοι μαζί, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όλοι μαζί να συνεννοηθούμε και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Χίλια ευχαριστώ λοιπόν σε όλους σας και σε όλους τους ανθρώπους που με αυτή την εξαιρετική συμπεριφορά βοήθησαν στο να πάνε όλα καλά. Ήταν μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτές οι 2,5 μέρες απομόνωσης. Πραγματικά θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάμε πάρα πολύ καλά, με ψυχραιμία, με χιούμορ, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μένοντας στο σπίτι. Και ένα πράγμα που...